Εντάξει, δεν πιστεύω να πετάει κανένα τσουλούφι. Φωνάζει συνέχεια ο σκηνοθέτης μου, μην πετάξει κανένα τσουλούφι. Εδώ κάνουν άλλη καριέρα με τα τσουλούφια. Εμείς δεν πετάει ούτε τρίχα τίποτα, ρε παιδί μου. Χτυποκάρδια στο Beverly Hills. Το τσουλούφι είναι γοητεία. Ακριβώς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα παίξουμε, θα γυρίσουμε και θα γυρίσουμε και θα... Κερδίσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε. Αν δεν αλλάζει κάτι, είναι οι κανόνες. Πώς ξεκινάμε πάντα, με λεξομαχία. Η κατηγορία είναι τρώμε ελληνικά. Πιο γρήγορο πάτημα είχαμε από τη ρούλα. Κοπανιστή Χίου. Κοπανιστή Χίου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε 100 ευρώ για σένα. Και τώρα είσαι κοπανιστή για τον τροχό. Πάμε. Μάλιστα. Από πού την κοπάνισες, λέγε. Από την Ιθάκη. Από τη... Αμά, τι είπες τώρα, μας κλάβωσες, μωρέ. Έχεις κάνει μεγάλο ταξίδι, λοιπόν, να βρεθείς κοντά μας. Εύχομαι να το απολαύσεις και όλη αυτή η εμπειρία να σε οδηγήσει κάπου. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να βρεις την Ιθάκη σου. Ευχαριστώ Έλα, πολύ. Πάμε. Η κατηγορία είναι αργό. Αργό. Εδώ έχουμε δωρεπιταγή. Τέλεια, ξεκινάς. Πάμε. Το σίγμα. Λογικά θα ανοίξει. Και θα πάρουμε τα πρώτα μας 300 ευρώ σε δώρο επιταγή Μαρμαρίδης. Είστε καλά που γίνεται εδώ τα πράγματα. Αυτή τη φορά για τον Μπαλαντέρ, τι καλά που ξεκίνησες, Ρούλα. Πολύ καλά. Δράμα. Το ΤΑΦ. Ναι, και γιατί το ΤΑΦ. Μπράβο σου, πάρε τον Μπαλαντέρ, σε παρακαλώ, από τον τροχό της τύχης και φέρ' το εδώ να στο φυλάξω. Ειλικρινά, έχεις κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Γιατί έχεις 300 ευρώ το δώρο και τον Μπαλαντέρ για τον τελικό, εάν φτάσει εκεί. Τι άλλο θέλεις, βασικά ξέρω τι άλλο θέλει και υπάρχουν όλα αυτά που θέλεις. Έλα, μωρέ. Μια παύση εδώ. Μια παύση ακριβώς, γιατί χάνεις τη σειρά σου. Ναταλία, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλή τύχη και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Το κάπα. Το νι. Συνεχίζει. Και αν πετύχεις το επόμενο γράμμα, ίσως δεν χρειαστεί να ξαναγυρίσεις. Το πι. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Το... Όχι. Το εξπρέσ θα μείνει στη θέση του. Γιάννη, σε καλωσορίζουμε και σένα. Καλώς σας βρήκα. Είναι η πρώτη σου γυροβολιά. Το έφερες και εσύ το εξπρέσ. Το μη. Αυτό όμως υπάρχει. Οπότε το σηκώνεις το εξπρέσ. Δεν θα χρειαστεί να γυρίσεις πάλι. Ξεκινάει η γρήγορη διαδικασία. Η διαδικασία εξπρέσ. Το λάμδα. Το λάμδα. Ίσα ίσα για να βγάλει το εξπρέσ από τον τροχό της τύχης. Έγινε αυτό και τίποτα παραπάνω. Είναι πάλι σειρά της Ρούλας. Τι γυρίσματα είναι αυτά. Μας έχει παραδώσει ήδη τον Μπαλαντέρ και τώρα διεκδικεί και τον πόνους. Το λάμδα. Ακούστηκε το λάμδα. Το λάμδα. Ακούστηκε το λάμδα νωρίτερα από το Γιάννη. Ούτε ένα λεπτό δεν έχει. Ναταλία, για να δούμε πώς θα πάει η δεύτερη ευκαιρία σου σε αυτό το γύρο. Χαμένη θα πάει. Χαμένη. Χαμένη. Από τη φέτα χάνεις τη σειρά σου. Γιάννη. Νάτος. Ενδιαφέρον. Το ρο. Το πήρε. Γιάννη, τώρα κάτω κουμάντα σου, κόνεις το επιδείο. Από εδώ και πέρα, ό,τι βγάζεις θα διπλασιάζεται. Φρόντισε να φέρνεις μεγαλύτερα ποσά για να έχεις ακόμη περισσότερα χρήματα. Εν δυνάμει, βέβαια, Αν δεν λύγεις το γρίφο, δεν γίνονται δικά σου. Mm.
Και μόλις ο Γιάννης έφερε το επιδείο, χάνει τη σειρά του. Κρίμα, Γιάννη, κρίμα. Πάμε, Ρουλά. Ρουλά, έχουμε μία δωρεπιταγή. Για πες μας το γράμμα που θα σου τη δώσει. Το ρο. Το ανοιχτό ρο. Το ανοιχτό ρο και ξέρεις τι. Έκανα όλο αυτό τον κόπο, ήρθα εδώ να σε βοηθήσω να σηκώσουμε τη δωρεπιταγή και είπες ένα γράμμα που είναι ανοιχτό ήδη. Γιατί. Ναταλία. Είκοσι. Το Δέλτα. Το Δέλτα είναι και από αυτά που δεν ακούστηκαν και από αυτά που υπάρχουν δύο φορές. Έχεις 220 ευρώ. Θα αγοράσω το Α. Και το Α... Δεν έχουμε ανοίξει κάποιο φωνή. Τώρα είναι το πρώτο που ανοίγει. Αργό, θυμίζω, είναι η κατηγορία. Θα το λύσω. Έχεις 120 ευρώ, είσαι σίγουρη? Ναι, δεν θέλω να ρισκάρω. Πάμε. Αυτός είναι χάστης. Δεν έχει κερδίσει μία. Μπράβο! Πολύ σωστά. Λοιπόν, δεν είσαι χάστης με τίποτα. Έχεις κερδίσει. Βέβαια, επειδή ήταν διπλό το χ, πίστεψα ότι θα γυρίσεις μία φορά, γιατί ένα καλό έτσι ποσό θα διπλασιαζόταν. Το φοβήθηκα λίγο. Τι να χάσεις, τα 120 ευρώ, φοβήθηκε. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, άντε, πάρε αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να το φοβηθεί σε αυτή την περίπτωση, γιατί και κανείς συμπαίκτης δεν είχε λεφτά. Mm-hmm. Οπότε ήμασταν πολύ χαμηλά γενικότερα. Ίσως ήταν μια ευκαιρία το διπλό χ. Δεν πειράζει, πήρες τα 120 ευρώ. Με αυτά τα 120 ευρώ περνάς 20 ολόκληρα ευρώ στην πρώτη θέση από τη Ρούλα που έχει τα 100 της λεξομαχίας. Ο δεύτερος γύρος όμως έρχεται και σου ανήκει στην αρχή τουλάχιστον, γιατί ξεκινάς.